την ώρα συζητάμε με ένα μόνο πρόσωπο. Τον κύριο Μπρούντζο. Και αναμένουμε τις δικές του, αποφάσεις. Μάλιστα, με τον κύριο Μπρούντζο. Τα αρέστα του με τον Χαράλαμπο Μπρούντζο ετοιμάζεται να παίξει στο Δήμο Λευκοσία στο ΑΚΕΛ, το οποίο βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα κερδίσει την κοινωνία και παράλληλα τον Νίκο Τορναρίτη στην κούρσα των εκλογών. Ο γνωστός δικηγόρος είχε βρεθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλευρό του Ανδρέα Μαυρογιάννη και παρά το γεγονός ότι δεν προέρχεται από το χώρο της αριστεράς, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, η οποία ψάχνει την καταλληλότερη λύση απέναντι στην υποψηφιότητα Νίκου Τορναρίτη, ο οποίος άρχισε ήδη τον προεκλογικό του. Ο Νίκος Τορναρίτης έχει όλα τα φόντα, την εμπειρία, την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα. Τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα στο Στρόβολο. ΑΚΕΛ και Δίκο τα βρήκαν σε όλα και απομένει μόνο το τυπικό κομμάτι για να στηρίξει Εζεκία Παπαϊωάννου, τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα, ακούει στο όνομα Σταύρος Σταυρινίδης. Έχει δοθεί το πράσινο φως για συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο γίνεται αποδεκτό, έχει αξιολογηθεί ως ικανός επαρκές. Απέναντι σε αυτό το πρόσωπο θα είναι βεβαίως ο Χρήστο Τσίγκης, εκλεκτός της ΔΥΠΑ και του ΔΙΣΥ, ο οποίος από το στούντιο του ΑΛΦΑ εμφανίστηκε σήμερα έτοιμος για τη μεγάλη μάχη. Ένα στρατηγικό πλάνο για το Στρόβολο, που να έχει αρχή και τέλος. Σε άλλα νέα από το Στρόβολο, σήμερα εξήγηλε για δήμαρχος και μια γνώριμη των προεδρικών εκλογών, η Τσελεστίνα Ντεπέδρο. Ζάρικα, οι αποφάσεις είναι δύσκολες σε αρκετούς δήμους, οι οποίοι δεν έχουν κλειδώσει, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Λάρνακας, στον οποίο ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν βρίσκει απαντήσεις. Υπάρχουν ονόματα τα οποία συζητούμε, δεν είναι εύκολος αντίπαλος ο κύριος Ανδρέας Βίρας. Οι πληροφορίες του Α λένε όμως ότι στο Δήμο Λάρνακας θα υπάρχει συναγερμικός υποψήφιος, αφού η Πινδάρου δεν θα ήθελε για ευνόητους λόγους να αφήσει τον υποψήφιο που θα επιλεξει το ΕΛΑΜ να δώσει μόνος του τη μάχη απέναντι στον νυν δήμαρχο. Την ίδια ώρα στο Δήμο Πάφου το ΑΚΕΛ κλείδωσε ήδη τον κομματικό του συνεργάτη με το σκηνικό να θυμίζει Στρόβολο. Με ποιον συνεργάζεστε για την Πάφο? Με το Δημοκρατικό Κόμμα σίγουρο. Και όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός θα είναι ο προερχόμενος από το Δίκο Εύρος Λοιζίδης, τον οποίο πέραν από το ΑΚΕΛ θα στηρίξει και η ΕΔΕΚ. Αλλάζουμε κλίμα, στερνό αντίο.